Έχω διαφορετική άποψη για την Τουρκία, κύριε Επίτροπε. Η υπόθεση του Εύρου δεν μπορεί να κρυφτεί. Ποιος έκανε πους και τι παιχνίδι παίζονταν εκεί. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε το ναυάγιο στα Κύθυρα. Απ' τη Σμύρνη φεύγουν τα ιστιοπλοϊκά. Συμβαλόμενη χώρα. Ο τουρκικός στόλος, η Frontex, δεν βλέπει καθόλου τα ιστιοπλοϊκά που σκάνε στα βράχια των Κυθύρων. Άνθρωποι. Δεύτερον, θέλω να μείνω σε κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή είπατε πολύ θερμά λόγια για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αλήθεια, η άποψη που την υποστηρίζω εγώ πολύ θερμά για νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Σε αυτή την άποψη ο κύριος Μητσοτάκης συμφωνεί, γιατί εσωτερικά λέει ότι αυτά δεν γίνονται. Μήπως έχουμε λοιπόν δύο Ευρώπες, γενικώς το λέω. Οι ηγέτες λένε άλλα μέσα και τοποθετούνται διαφορετικά έξω. Θα ήταν πολύ σημαντική. Και για το εθελοντική επανεγκατάσταση θέλω διευκρίνηση. Επίτροπε, αν ένα κράτος μέλος, είναι ειλικρινής η ερώτησή μου, δηλώσει ότι δεν θέλει να πάρει αυτό που της αναλογεί και θα πληρώνει το αντίτιμο αυτό, ένα χρηματικό ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί. Αν αυξάνεται συνέχεια οι χώρες αυτές, αν αυξάνονται συνέχεια, τι θα γίνει με τις χώρες υποδοχής? Θα πάρουν δηλαδή το σύνολο όλων που μπορούν να πληρώνουν, αλλά δεν θέλουν να κάνουν πολιτικές εγκατάστασης και βεβαίως ένταξης. Αυτά κύριε Σκηνά από μένα. Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει η συζήτηση για το μεταναστευτικό να γίνεται πάντοτε γύρω από ένα case by case, incident by incident. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος μου ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να είμαι σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης. Σε λίγο έχετε εδώ τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex. Μπορείτε να συζητήσετε τα συγκεκριμένα περιστατικά. Βλέπω και τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι επίσης παρόν. Έχει σημασία πολιτική και σημειολογική ότι και οι δυο τους είναι στη Λίμπε. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη συζήτηση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι για τον Εύρο ξέρω τι έγινε. Και στον Εύρο δεν ήταν τα πράγματα απλά. Δεν ήταν ένα μεταναστευτικό φαινόμενο. Ήταν 20.000 δυστυχισμένοι άνθρωποι οι οποίοι τους βάλανε σε λεωφορεία, πληρωμένα λεωφορεία, τους φέρανε στον Εύρο και τους είπαν, ξέρετε, από εδώ πάτε στο Μόναχο. Αυτή η πόρτα ανοίγει και θα είστε αύριο στο Μόναχο. Αυτό δεν είναι μεταναστευτικό φαινόμενο. Αυτό είναι εργαλειοποίηση. Αυτό είναι επιτίθεμε εκμεταλλευόμενος τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη απόγνωση. Τώρα, έχουμε και από την Τουρκία αναχωρήσεις. Είναι αλήθες αυτό. Αλλά έχουμε επίσης, και πρέπει να το πούμε, ότι στην Τουρκία έχουμε συνομιλητή. Έχουμε κάποιο σύστημα εξουσίας με το οποίο μπορούμε να συνδιαλλαγούμε. Ελπίζω ότι μετά τις προεδρικές εκλογές η Τουρκία θα πριτανεύσει αυτή η θέληση συνεργασίας και θα κάνουμε πράγματα ακόμα καλύτερα. Τώρα, για το μείγμα αλληλεγγύης που με ρωτάτε. Από την πρώτη στιγμή είπαμε στο σύμφωνο ότι σε αυτό το σπίτι με τους τρεις ορόφους, εξωτερικές σχέσεις, διαχείριση συνόρων και αλληλεγγύη, στον κάθε όροφο δεν θα υπάρχει έξοδος κινδύνου. Όλοι θα συμμετέχουν σε όλα. Στο μείγμα αλληλεγγύης λοιπόν που θέλουμε να πετύχουμε, θέλουμε προσφορές αλληλεγγύης που θα παίρνουν πίεση από το σύστημα. Δεν νομίζω ότι θα βρεθούμε στην ανάγκη μιας αλληλεγγύης σαν και αυτή που χρειαστήκαμε το 2015. Εδώ θα έχουμε ανάγκη άλλου είδους αλληλεγγύης. Θα έχουμε ανάγκη για βοήθεια σε search and rescue, θα έχουμε ανάγκη σε συνοριοφύλακες, σε μέσα, σε διαδικασίες ασύλου και θα έχουμε και το νέο σύστημα που θα τα ενώνει όλα αυτά. Δεν είμαι λοιπόν και εδώ απεσιόδοξος ότι αυτό το νέο μείγμα αλληλεγγύης δεν θα μας βοηθήσει. Πρέπει να δούμε φυσικά πώς θα καθίσει η μπήλια, γιατί ακόμα το συζητάτε οι συνομοθέτες, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό το μείγμα αλληλεγγύης που θα προκύψει από το σύμφωνο θα μας βοηθήσει. Για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Δεν θα υπάρξει μεταναστευτικό συνολικό πλάνο της Ευρώπης χωρίς legal pathways. Αυτό είναι κομμάτι του συστήματος, αλλά γι' αυτό θα παρουσιάσουμε το πακέτο τώρα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί δεν θέλουμε να γίνει αυτή η κουβέντα μαζί, όλα μαζί. Πρώτα θα κάνουμε το σπίτι με το σύμφωνο και δίπλα θα χτίσουμε αυτό το σύστημα της νόμιμης μετανάστευσης και των νομίμων οδών
μετανάστευσης, το οποίο θα μας βοηθήσει και στις αγορές εργασίας.